not a game. It's a rich thing. Παραμού Σαλαμίνα. Είμαι μαζί με το σκυλάκι μου και αναμένουμε λεωφορείο, το οποίο η εφαρμογή έλεγε ότι θα έρθει σε 7 λεπτά. Για να δούμε. Φτάσαμε, πάνω και άλλο εισιτήριο. Έχουμε φτάσει σε Σαλαμίνα, λέω. Πέραμα. Και πάνω και άλλο εισιτήριο. Για να φύγουμε να μπούμε Σαλαμίνα στην Κουμπάρα μου. Φτάσαμε Σίος, να το καράβακι, θα το φέρουμε από εδώ. Και σε λίγο θα έρθει και η κουμπάρα μου να μας πάρει. Κάτσε να βγάλω και τη μάσκα. Πολύ την κράτησα, νομίζω. Ωραία, είμαστε ένα μονί τώρα. Κομπλέ όλα. Αυτά. Επιτέλους φτάσαμε στην κουμπάρα μου τη Μαρία. Γεια σας, παιδιά. Εδώ η Λολίτα. Καραγιά. Γεια σου, Λολίτα. Σε βίντεο της Χριστίνας, δόξα σοι. Η της Χριστίνας είναι βλαμμένη. Καράτε. Ναι, η Χριστίνα της άρεσε να κάνει χιούμορ, παιδιά. Είναι πολύ... Είναι Λόλα μου. Πήγα, παιδί μου, στο vlog σου. Λοιπόν, φτάσαμε πολύ καλά. Το ταξίδι μας ήταν πολύ ωραίο, είχε και λίγο αέρα. Ταλαιπωρήθηκε λίγο το σκυλάκι μόνο με το μεταφοράς, αλλά εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, Αυτά. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δικό σου το βίντεο, δικό σου είναι εδώ. Αυτά από μένα. Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Έχει ζέστη γιατί μαγειρεύουμε κιόλα. Είναι ωραία. Μασαμπούκα που λένε. Έχει κλαμπ, σάντουιτ σπιτικό. Με τι θα παραγγείλουμε απ' έξω κορόιδα μα, θα ξοπληρώσουμε. Δείξε την αγγελία την κοιλιά σου. Τσιτσίνα μου, μορφή. Τζένι, πού σε μπορεί να σε δουν και σένα. Αυτά. Η Τζένι δεν έρχεται, δεν την κάνουμε. Και βλέπουμε και Big Brother, Big Brother. Το live. Τσακώνονται πάλι. Ο τσακωμός που είχε γίνει, που σας είπα, το ξαναδείχνει, λες και το έχουμε ξαναδεί. Πολλά το κόφτη, τέλος πάντων. Έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια σας. 24 hours later. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κέικ. Έχουμε εδώ τα υλικά μας, έχουμε αλεύρι, αυγά, μπέικιν, γάλα, κακάο, λάδι, το ποτηράκι να μετρήσουμε, τη λεκανίτσα που θα γίνει το κέικ και φυσικά ζυγαριά. Έχουμε 500 γραμμάρια αλεύρι που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας.
Λοιπόν, έχουμε ένα ποτήρι. Είναι μισό ελαιόλαδο, μισό καλαμποκέλιο που είναι για τηγάνι. Θα μπει και αυτό μέσα. Ναι. Δύο ποτηράκι δεν μας πειράζει. Έχουμε το γάλα, το ευαπόρε που είναι αραιωμένο. Το βάζουμε και αυτό εδώ στη λεκανίτσα μας. Έχουμε ένα ποτήρι, βασικά έχει ποτήρι μια κουπά ζάχαρη λευκή. Λοιπόν, ένα μπέικιν. Θα μπουν δύο αυγά, συνήθως βάζουμε τέσσερα επειδή μπήκε το μπέικιν και θα φουσκώσει. Βάζουμε και τα δύο αυγά και τώρα. Για να μην μυρίζει και πολύ αυγουλή, αλλά επειδή φουσκώνουν κιόλας. Προσέχουμε μην πέσουν τσόφλια. Δεν έχει πέσει και είμαστε κομπλέ και με αυτά. Ωραία, ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιήσουμε το μείγμα και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα για το κέικ μας. Θα γίνει το κέικ και μισό σοκολάτα, μισό βανίλια. Φυσικά πρώτα η βανίλια, μετά η σοκολάτα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το κακάο πάει μετά. Εκτός αν θέλουμε να κάνουμε όλο σοκολάτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, μερικοί αντί για κακάο χρησιμοποιούν σοκολάτα ρόφημα ή σοκολάτες με γεύσεις. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε. Ή να ρίξετε ξύσμα λεμονιού, πορτοκαλιού ή κάποιο λικέρ, όχι πολύ λικέρ, ένα καπακάκι, έτσι, ένα μικρό καπάκι, μας φτάνει. Να δούμε αν είναι έτοιμο. Λίγο ακόμα, να είμαστε σίγουροι γιατί έχει λιώσει η ζάχαρη. Και βέβαια, εγώ βέβαια δεν το έδειξα, πριν από κάθε συνταγή πλένουμε πάντα τα χεράκια μας, έτσι, για λόγους υγιεινής. Νομίζω είμαστε εντάξει. Λοιπόν, το μείγμα εδώ είναι έτοιμο. Έχουμε αλευρώσει και βουτυρώσει τη σιλικόνη μας εδώ. Αυτό το κάνω. Ένα ψάκι. Εδώ μπορεί να λέει καφέ, αλλά έχει κακάο. Λοιπόν, ωραία. Θα βάλουμε τώρα. Θα πλώσουμε γύρω γύρω. Έχουμε βάλει δύο κουταλιές κακάο να κατέβουμε. Να ομογενοποιήσουμε το μείγμα μας ξανά. Κάποιος μπορεί να θέλει να βάλει λιγότερο. Εμένα μου αρέσει η σοκολάτα, μου αρέσει το κακάο, έχω βάλει δύο. Άλλος μπορεί να θέλει να βάλει περισσότερο, το αρέσει πιο πολύ. Απλά να ξέρετε ότι το κακάο πικρίζει. Έτοιμο. Οπότε συνεχίζουμε εδώ γύρω γύρω. Για να δικήσουμε καμία μεριά από το κέικ. Απλώνουμε όσο μπορούμε, κάνουμε και τσακπινιά να πάει μέσα, κάνει σχεδιάκι έτσι.
είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Έχουμε ένα αποθερμασμένο φούρνο για να βάλουμε το κέικ μας μέσα. Γιατί. Ού, παρακάνω να μην υποθέρμασε. Κάνε ατμόσφαιρα. Μια ατμοσφαιρική, ένα ατμοσφαιρικό άνοιγμα φούρνου. Και αν με σιγά σιγά γίνεται, αυτές είναι οι σιλικόνες, είναι λίγο ευαίσθητες. Και βάζουμε μέσα, και εγώ όπως έκανε η μαμούλα μου το σταυρούνο για να γίνει, για να πάει καλά και να ψηθεί καλά. Το κλείνουμε και περιμένουμε. Εδώ έχουμε και το μουσακά που θα φάμε σήμερα. Γιατί είμαι στην κουμπάρα μου στη Μαρία Σαλαμίνα και πριν νωρίς να γυρέψαμε μουσακά. Εδώ τώρα που ήδη κόψει, γιατί σε λίγο θα σερβίρουμε να φάμε. Θα τα πούμε σε λίγο, θα έχει ψηθεί και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. 2 hours later. Λοιπόν, το κέικ είναι έτοιμο. Έχει τελειώσει κιόλας. Έφτιαξα και ένα μπεν μαρί με σοκολάτα. Ένα σοκολάτα σε μπολάκι μέσα και από κάτω βραστό νερό. Και είπε πάλι στο κέικ. Θα το φάμε μαζί με παγωτό. Αυτά από μένα. Καλή σας όρεξη όσοι δοκιμάσετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο μαγειρικό μας. Γεια σας. 3 days later. Λοιπόν, η επίσκεψη Σαλαμίνα έφτασε στο τέλος της, όπως και το πρώτο μου vlog. Από μένα και τη Λόλιτα σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πρώτο μου vlog. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάζω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε όλοι πάντα καλά. Γεια σας.